Και έγινε πρώτο, επειδή ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εξέφρασε την θέση να είναι παρόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια. Και βεβαίως μας είπε και αυτό το οποίο είπαμε και νωρίτερα, ότι ο ένας πρωθυπουργός, όπως όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί, όπως όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν σε μια επέρωτη, εάν και πόσο το ζητήσουν. Δεύτερον, επειδή εχθές έγινε η κίνηση και ο κύριος Λοβέρδος παρουσίασε διαβαθμισμένα έγγραφα στην Ολομέλεια της Βουλής, που σημειώνω ότι ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης αρνήθηκε να τα πάρει και απλά αυτά δόθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, για να μην γίνει λοιπόν αυτό το διάστημα που μένει μέχρι τη συζήτηση της επερώτησης να μην σκιαστεί από ένα πέπλο διακήρυξης απορρίτων εγγράφων. Ήταν η δεύτερη αιτία. Μας είπε δε ο κύριος Κούτσης ότι αποφασίστηκε ομόφωνα τα έγγραφα αυτά να δοθούν στον γραμματέα της κυβέρνησης, και αυτό διότι έγγραφα διαβαθμισμένα για να αποχαρακτηριστούν χρειάζονται τουλάχιστον 30 χρόνια. Δευτέρα λοιπόν το απόγευμα. Γι' αυτό και αρνήθηκε ο κύριος Κακλαμάνης να τα παραλάβει. Ακριβώς. Ο κύριος Κακλαμάνης χτες, όταν έκανε λόγο και αναφορά ο κύριος Λοβέρδος σε αυτά τα έγγραφα, αρνήθηκε να τα παραλάβει, ζήτησε να μπουν σε έναν φάκελο και ο φάκελος αυτός να σφραγιστεί. Αυτό έγινε στην Ολομέλεια χτες το απόγευμα. Επίσης, αυτό γίνεται γνωστό τώρα, νομίζω. Δεν το ξέραμε, Κώστα, έτσι. Ότι αρνήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης να τα παραλάβει. Ή μας ξέφυγε. Νομίζω ότι τώρα γίνεται γνωστό από σένα, έτσι δεν είναι? Ναι, αρνήθηκε ο κ. Κακλαμάνης να τα πάρει. Και ζήτησε να βγουν σε φάκελο. Και να σφραγιστεί. Το σημειώνω και αυτό, διότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Λοιπόν, τα έγγραφα αυτά, τα διαβαθμισμένα, τα απόρριτα, συγχωρήστε με, δεν ξέρω την τυπολογία των εγγράφων πώς θα γίνονται. Τα διαβαθμισμένα απόρριτα λοιπόν αυτά έγγραφα αποφασίστηκε να δοθούν στον γραμματέα της κυβέρνησης και βεβαίως να μην γίνουν fake volan. Γιατί το λέω το fake volan? Διότι σήμερα το πρωί υπήρχαν δύο κόμματα. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, που ζήτησαν να δοθούν αυτά τα έγγραφα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουν. Για να μην γίνει λοιπόν αυτή η διακήρυξη των εγγράφων, των απορρίτων, διεπάθηκε αυτή η απόφαση που είναι και το δεύτερο σκέλος στήριξης της πρότασης την οποία έκανε στην διάσκεψη των βέβαιων ο Νίκος Βούτσης. Ζήτησαν ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ζήτησαν να δοθούν στη δημοσιότητα. Όχι, να τα παραλάβουν ήδη. Ή να τα παραλάβουν. Τα κόμματα. Να τα παραλάβουν τα κόμματα. Σε τι αφορούν, Κώστα? Τα οποία όμως το επαναλαμβάνω και έστω και αν κουράζω, ότι ο αποχαρακτηρισμός των εγγράφων γίνεται μετά από 30 χρόνια. Βέβαια. Και δεν είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή έχουμε δύο στοιχεία. Κάποιος ρώτησε, μου φαίνεται ότι ο Σωτήρης ρωτάει σε τι αφορούν. Ναι, ναι. Αν μπορούμε να το πούμε, γιατί είναι διαβαθμισμένα, λοιπόν, δεν ξέρω. Εγώ θα μεταφέρω αυτό το οποίο είπε χθες ο κύριος Λοβέρδος. Ναι. Είπε λοιπόν ότι υπάρχουν email τα οποία στάθηκαν σε μια συγκεκριμένη περίοδο, συγκεκριμένα 27 Αυγούστου του 2017, για το θέμα της πώλησης πυρομαχικών και όπλων στη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα. Άρα έχουμε δύο κρίσιμες σημαντικές λεπτομέρειες, μεν κρίσιμες δε. Το γεγονός ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος πήγε διαβαθμισμένα έγγραφα, που είναι ένα θέμα από μόνο του αυτό, έτσι, διότι πια έχουμε να κάνουμε με ζητήματα που άπτονται άλλων πραγμάτων. Και το δεύτερο, η άρνηση του κυρίου Κακλαμάνη να τα δεχτεί, του Νικήτα Κακλαμάνη, για τους λόγους που μας ανέφερες. Σωστά, Κώστα? Είναι χαρακτηριστική αποστροφή, Κατερίνα, του κύριου Κακλαμάνη. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να παραλάβω αυτά τα έγγραφα, είπε χθες το απόγευμα στην Βουλή. Μάλιστα. Πρέπει να μπουν σε φάκελο και ο φάκελος αυτός να σφραγιστεί. Η εμπειρία δε του έτσι κύριου Κακλαμάνη, της πενταετής παρουσίας του κύριου Κακλαμάνη, ήταν και κάτι το οποίο επενέθηκε πριν από λίγα λεπτά της ώρας και από τον κύριο Νίκο Βούτση. Μάλιστα. Από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος ακόμα ενημερώνει εδώ λίγα μέτρα πιο πέρα τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για το τι διηγήθη στην συγκεκριμένη διάσκεψη του πρόεδρου. Τα κέντρα πάντως του γραμματέα της κυβερνήσεως θα περιέλθει ο συγκεκριμένος φάκελος, που αρνήθηκε να παραλάβει
εχθές ο κύριος Κακλαμάρης. Και ορθώς και ευλόγως ο κύριος Κακλαμάρης αρνήθηκε να τα παραλάβει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.